Το πέρασμα της κακοκαιρίας Αλέξανδρος ήταν έντονο σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, με το αποτέλεσμα όμως ευτυχώς να μην είναι τόσο καταστροφικό όσο έδειχναν οι προβλέψεις. Στη Σύρο δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Ίδια ήταν η εικόνα και στο μικρό λίμανο στον Πειραιά το απόγευμα της Παρασκευής, ενώ μεγάλη ποσότητα νερού συσσωρεύτηκε στον Άλυμο αργά το βράδυ κατά τη διάρκεια της νεροποντής. Στη Φλόρινα οι κάτοικοι ξύπνησαν αντικρίζοντας μια πόλη ντυμένη στα λευκά. Μαγευτικό έγινε το τοπίο και σε χωριά της Φλόρινας, τα οποία ο χειμώνας μπήκε για τα καλά. Ο χιονιάς έκανε την εμφάνισή του και στην Κοζάνη, προκαλώντας δυσκολίες στις μετακινήσεις. Στη Θεσσαλία και ειδικά στις περιοχές που πλημμύρισαν κατά το πέρασμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ, οι κάτοικοι καρδιοχτύπησαν. Πολλοί από αυτούς θωράκισαν τα σπίτια τους, φοβούμενοι ακόμα μια πλημμύρα κοντά στο ρέμα του Κλαυσίδωνα στο Βόλο. Πήραμε τα μέτρα μας τώρα αναγκαστικά. Τα φτιάξαμε όλα. Πλακάκια, σανίδια πέσα. Και ευτυχώς είχα τα σανίδια πίσω και φύγανε τα νερά και γλίτωσα μονάχα την τραπεζαρία και το σαλόνι, τίποτε άλλο. Τα άλλα τα πέταξα όλα. Φύγαμε, είχαμε ένα χρόνο, τώρα ήρθαμε. Δεν είναι κάτι που κανείς πρέπει να ανησυχεί. Άλλωστε, εάν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσει το σύστημα μια τέτοια βροχή, πώς θα χτιστεί μια εμπιστοσύνη του κόσμου σιγά σιγά. Γιατί ξέρετε, το κόσμο την πρώτη βροχή λέει θα πλημμυρίσουμε ξανά. Έχει γίνει ένας τεράστιος καθαρισμός που δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος με αυτές τις βροχές να δημιουργηθεί θέμα στην πόλη. Τελικά οι κάτοικοι στη Μαγνησία δεν δοκιμάστηκαν από τα καιρικά φαινόμενα, ωστόσο εξαιτίας της αναστάτωσης κάποιοι επισκέπτες ακύρωσαν τις κρατήσεις τους σε τουριστικά καταλήματα. Κατά τη διάρκεια της εξασθενημένης κακοκαιρίας, το 112 ήχησε σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Εύβοια και Σποράδες.